χώρα έχει αναλάβει μια δέσμευση για απομάκρυνση 15.000 υπαλλήλων από το δημόσιο συνολικά μέχρι το τέλος του 2014, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των υπαλλήλων που προκύπτουν από άλλες, αν θέλετε, κατηγορίες εξέτασης. Ξέρετε γιατί σας ρωτώ, κύριε Υπουργέ. Να σας απαντήσω γι' αυτό και στη συνέχεια θα απαντήσω στο ερώτημά σας. Όσο περισσότερους υπαλλήλους εντοπίζουμε, οι οποίοι έχουν προβεί σε πειθαρχικές παραβάσεις, οι οποίες εν τέλει δικαιολογούν την απομάκρυνσή τους από το δημόσιο, τόσο θα μικραίνει, αν θέλετε, ο αριθμός των υπαλλήλων που θα προκύπτει από την δεξαμενή της κινητικότητας. Τονίζω όμως ότι όσο περισσότερα προσόντα έχει ένας υπάλληλος, όσο πιο αξιοκρατικές είναι οι διαδικασίες με τις οποίες έχει μπει στο δημόσιο, τόσο, αν θέλετε, περίπου εξασφαλίζεται ότι ο υπάλληλος αυτός θα παραμείνει στο δημόσιο και δεν έχει απολύτως τίποτα να φοβάται από όλη αυτή τη διαδικασία της κινητικότητας.